Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβρίλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διό και εμείς είναι αυτό τη Θεοτόκο βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Διπλή γιορτή σήμερα, αγαπημένοι μου χριστιανοί, και αύριο. Η γιορτή του Ευαγγελισμού της Παναγίας μας και η γιορτή της Επανάστασης του 1821. Και σήμερα θέλω με πολύ απλά λόγια να δούμε τι κερδίσαμε με τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας, τι κερδίσαμε με την Επανάσταση του 1821, πόσα έχουμε εξασφαλίσει σήμερα, πόσα έχουμε χάσει και τι πρέπει να κάνουμε για να κρατήσουμε αυτά τα οποία κερδίσαμε. Με τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας κερδίσαμε την ελευθερία μας, την πνευματική. Κερδίσαμε την σωτηρία μας. Τα θυμάστε όλα αυτά. Μας έβαλε ο Θεός στον Παράδεισο. Αλλά ο Αδάμ και η Εύα παρήκουσαν το θέλημα του Θεού και εξιδιώχθημεν από τον Παράδεισο και ήρθαμε στη γη και για να επιστρέψουμε στον Παράδεισο θα επιστρέψουμε διαμέσου του θανάτου. Και δεν μπορούσε ο άνθρωπος να επιστρέψει στον Παράδεισο μέχρι που αποφάσισε ο Θεός να στείλει τον μονογενή του Υιό, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον μόνο λυτρωτή και σωτήρα τον κόσμο, τον αληθινό Θεό, τον τριαδικό Θεό. Έστειλε τον Ιησού Χριστό και επήγε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και επισκέφθηκε την Παρθένο Μαρία και της είπε «Χαίρε και χαριτωμένη, από σένα θα γεννηθεί εκείνος ο οποίος θα σώσει το ανθρώπινο γένος». Και γεννήθηκε ο Χριστός και κήρυξε την αλήθεια και σταυρώθηκε ο Χριστός και πέθανε ο Χριστός πάνω στο σταυρό σαν άνθρωπος και κατέβηκε στον Άδη σαν άνθρωπος και σαν Θεός μαζί και νίκησε το κράτος του θανάτου, διέλυσε το κράτος του θανάτου και άρπαξε από τα χέρια τον Αδάμ και την Εύα και τους ανέστησε και τους έφερε πάλι στον Παράδεισο όταν εκείνος αναλήφθηκε στους ουρανούς. Έτσι λοιπόν κερδίσαμε την ελευθερία μας από τα δεσμά του θανάτου, την ελευθερία μας από την αμαρτία και την σωτηρία μας στους ουρανούς. Να δούμε όμως, κρατούμε αυτά τα οποία κερδίσαμε με τον ερχομό του Χριστού ή όχι. Και να πάμε λίγο στο δεύτερο μεγάλο γεγονός, 400 σχεδόν χρόνια σκλαβιάς οι Έλληνες. Δεν μπορούσαν να ζήσουνε. Δεν υπήρχαν ανθρώπινα δικαιώματα τότε. Οι Τούρκοι με την πιο σατανική φαντασία και το πιο σατανικό σχέδιο προσπάθησαν να εξοντώσουν τους Έλληνες και να βγάλουν την Ορθόδοξη, τη χριστιανική θρησκεία από τον πλανήτη της γης. Γι' αυτό σοφίστηκαν το χειρότερο απ' όλα τους γενιτσάρους. Έπαιρναν τα παιδάκια από την αγκαλιά της μάνας τους. Τα έκαναν μουσουλμάνους, τα εκτούρκιζαν και τους έβαζαν μετά να σκοτώνουν τους γονείς τους και τα αδέλφια τους. Σατανικότερο σχέδιο από αυτό υπάρχει? Ασφαλώς όχι. Και 400 χρόνια ήμασταν στη σκλαβιά και δεν μπορούσε πλέον να ανθέξει ο άνθρωπος. Και φώναζαν οι Έλληνες και λέγανε «Μάνα σου λέω δεν μπορώ τον Τούρκο να δουλεύω». «Δεν μπορώ, δεν δύναμαι», εμάλιασε η καρδιά μου. «Θα πάρω τον τουφέκι μου να πάω να γίνω κλέφτης». Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή
παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Και έτσι ξεκίνησαν οι Έλληνες, φτωχοί, ρακένδυτοι, δεν είχαν τίποτε. Τους βοήθησαν όμως, προσέξτε, οι Έλληνες της Διασποράς, οι Έλληνες οι οποίοι ήσαν εκτός από την Ελλάδα και έκαναν την φιλική εταιρεία, η οποία είχε την έδρα της στην Οδυσσό της Ουκρανίας και από εκεί έβαλαν όλα τα σχέδια και ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821. Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της Επαναστάσεως και όρκισε τα παλικάρια. Τι όρκο πήρανε, όρκο, στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Ελευθεριά ή θάνατος. Θα πολεμήσουμε, θα θυσιαστούμε για του Χριστού την πίστη την Αγία, για της πατρίδας την ελευθερία, για την οικογένεια. Και ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821 και έγινε το μεγάλο θαύμα με τη βοήθεια βέβαια και των μεγάλων δυνάμεων. Και σιγά σιγά αποκτήσαμε την ελευθερία μας. Μην νομίζετε ότι τα αποκτήσαμε όλα αμέσως. Πρώτα ελευθερώθηκε ένα κομμάτι της Ελλάδας το 1828-30. Ήταν ένα κομμάτι πολύ μικρό και αργότερα το 1881 προχωρήσαμε και πήραμε ένα μεγαλύτερο κομμάτι μέχρι που τα σύνορα Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Ελλάδας ήταν στον άραχθο ποταμό της Σάρτης το 1881. Και έπειτα με τους Μακεδονικούς πολέμους, τη Μακεδονία μας, παιδιά μου, τη Μακεδονία μας, το 1905 μέχρι το 1910-12, τότε ξεκίνησε πάλι ένας μεγάλος πόλεμος και ελευθερώσαμε το υπόλοιπο μέρος της Ελλάδας, το οποίο είναι ελεύθερο σήμερα. Το 1912 ελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη, το 1913 τα Γιάννενα και ένα μέρος της Ηπείρου, ενώ η Βόρειος Ήπειρος μένει ακόμη σκλάβα. Όλα αυτά τα αποκτήσαμε. Αποκτήσαμε την ελευθερία της πατρίδας μας. Αποκτήσαμε την ορθοδοξία μας, την πίστη μας, που δεν μας επέτρεπαν να την ζούμε όπως έπρεπε να τη ζούμε. Και αποκτήσαμε οικογένεια. Δεν γινόταν πλέον ο γενιτσαρισμός και δεν έπαιρναν τα παιδιά μας από εκεί. Αλλά αγαπημένοι μου χριστιανοί, εμείς σήμερα βρισκόμαστε στον Καναδά. Πρέπει να σκεφτούμε όλα αυτά τα αγαθά τα οποία αποκτήσαμε. Και λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, δυσκολότερα κρατείς τα αγαθά από ό,τι τα έχεις αποκτήσει. Πιο εύκολο είναι να αποκτήσεις αγαθά και πιο δύσκολο είναι να τα κρατήσεις αυτά τα αγαθά. Και να σκεφτούμε σήμερα εμείς. Τι γίνεται στην πατρίδα μας την Ελλάδα. Κρατούμε την Ελλάδα μας χριστιανική, ορθόδοξη, όπως μας την έδωσαν οι ήρωες προγονείς μας το 1821 ή τα έχουμε εγκαταλείψει όλα. Πόσοι Έλληνες στην Ελλάδα πιστεύουν στο Θεό και πόσοι δεν πιστεύουν. Πόσοι πηγαίνουν στην Εκκλησία, πόσοι ζουν χριστιανική, ορθόδοξη ζωή, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Και εμείς εδώ στον Καναδά, ήρθαμε σε αυτή την ευλογημένη χώρα, σε αυτή την ευλογημένη γη και έχουμε τα πάντα έχουμε εδώ. Όμως αυτά τα οποία αποκτήσαμε με τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας και με την ελευθερία, με την Επανάσταση του 1821, τα κρατούμε δυνατά. Πώς θα γιορτάσουμε εμείς σήμερα και αύριο, πώς γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας και την Επανάσταση του 1821. Είμαστε Ορθόδοξοι στην ψυχή και στην καρδιά. Είμαστε Έλληνες στην ψυχή και στην καρδιά. Μιλούμε την ελληνική γλώσσα. Σκεπτόμαστε όπως σκεπτότανε οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ορθόδοξοι Έλληνες της πατρίδας μας της Ελλάδας. Αυτά πρέπει να σκεφτούμε σήμερα. Και αν πραγματικά νομίζουμε ότι είμαστε Έλληνες και Ορθόδοξοι, αυτά πρέπει να τα ζούμε εμείς και πρέπει να τα δώσουμε στα παιδιά μας, γιατί δυστυχώς δεν κρατούμε τα ιδανικά μας όπως πρέπει να τα κρατήσουμε και χάνουμε την πίστη μας και χάνουμε τη γλώσσα μας και αφήνουμε τις εκκλησίες μας και αφήνουμε την οικογένεια και σήμερα δυστυχώς η οικογένεια έχει σπάσει και ξέρετε πολύ καλά ότι επιτρέψαμε και ένα άλλο είδος οικογενείας των ομοφιλοφίλων. Όλα αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία εμείς σαν Έλληνες Ορθόδοξοι πρέπει να τα κάνουμε. Γι' αυτό σας παρακαλώ αγαπημένοι μου χριστιανοί,
Θυμηθείτε τους ήρωες προγόνους μας. Θυμηθείτε τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας. Θυμηθείτε την υπέρμαχο στρατηγό πόσες φορές μας έχει βοηθήσει στην ιστορία της πατρίδας μας και μείνετε ορθόδοξοι στην ψυχή και στην καρδιά. Έλληνες στο πνεύμα και στο τρόπο με τον οποίο ενεργείτε πάντοτε. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, έτσι να γιορτάσουμε τη γιορτή τη διπλή του Ευαγγελισμού της Παναγίας και την Επανάσταση του 1821. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας που ήλθες και σαρκώθηκες σαν άνθρωπος και έγινες άνθρωπος από την Παρθένο Μαρία και μας βοήθησες όλα αυτά τα χρόνια και εσύ Παρθένα Παναγία που είσαι υπέρμαχος στρατηγός μας πάντοτε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Βοηθήστε την πατρίδα μας την Ελλάδα, βοηθήστε την ορθόδοξη πίστη μας, βοηθήστε εμάς που ζούμε εδώ στον Καναδά και όπου γης, σε όποια πατρίδα και αν είναι οι άνθρωποι, να ζούμε με ορθόδοξο φρόνημα, με ψυχή χριστιανική, με ψυχή ελληνική, με ψυχή γεμάτη από αγάπη για όλον τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε Παναγία μας και εσύ Θεέ μας Χριστέ, μόνη λυτρωτή και σωτήρα του κόσμου. Have to tell you, you know it. Today and tomorrow we have a double celebration. We celebrate the Annunciation of the Holy Mother and we celebrate the Independence Day of Greece, the revolution of 1821. This double celebration we must honor. But at the same time, we must think about this very well. First of all, we should think, what did we gain with the coming of Christ, the Annunciation of the Holy Mother? And what did we gain with the revolution of 1821? Remember, we were in paradise, but in the person of Adam and Eve, we were ousted of paradise because we did not do the will of God. Years, centuries, millenniums, who knows how long, we were out of paradise. Then our Creator, God Himself, decided to give us a second chance. And He sent His only begotten Son, Jesus Christ. And Archangel Gabriel went to the Virgin Mary and He told her that she was going to give birth to the Son of God. With this, the birth of Jesus Christ, we were able to have again our freedom, to have again our choice. If we want to return to paradise, we don't have to do anything else but believe in Jesus Christ, the only Son of God, the only true God, together with the Father, the Holy Trinity, the Father and the Holy Spirit, the Holy Trinity, but one God. Don't deceive yourselves. Father, Son, and Holy Spirit is one God, not three gods, one God. Put it well in your mind, this always. And we gained all that. And then, unfortunately, in the 1453, we were enslaved by the Ottoman Empire. And
The situation was horrible, terrible, for almost 400 years. There was no freedom. There was no human rights for the Greek Orthodox people at the time. The Ottoman Empire, with a satanic plan, tried to destroy the Christian faith and to destroy the Christian family. What they did was this. They were taking the babies from their mothers, the Christian babies, the Greek babies, and they would make them Muslims, and they would make them Turks, and they put them against their own parents. They were putting them to kill their own parents and to kill their siblings, their brothers, and their sisters. Is it not a satanic plan? It's a horrible thing. Yet we were able to survive. But 400 years in slavery, it was very difficult. And finally, some of our forefathers, some of the heroes of our race, decided to revolt, and revolt against the mighty Ottoman Empire. And they were helped, listen to this carefully, they were helped by the Greeks who were living outside Greece, in Egypt, in Romania, and many in Ukraine, and many other countries. And they formed the so-called Friendly Company. And they had their headquarters in Odessa, Ukraine. And they organized the revolution of Greece in 1821. And the Greeks revolted against the Ottoman Empire. And with the help of God, and with the help of some great powers, they were able to free a part of Greece. They did not free all of Greece at the beginning. They freed a part of Greece in 1828, 1830. Then in 1881, they freed another part of Greece. And then with the Macedonian struggle, 1905, 1912, and the Balkan Wars, and the First World War, they liberated most of Macedonia and Epirus. Parts of those countries are still enslaved. With this, we gained our freedom from the sin. We were able to return to paradise if we wanted to. And at the same time, we gained a country, our fatherland. We were able to practice our own religion, and we were able to have our own family the way we wanted it. But what happens today? All those things that we gained at the time, do we have them today? I'm asking you, that you are listening to me right now, are you a true Orthodox Christian? Are you a practicing Orthodox Christian? Do you have a good family? Do you believe in Christ as the only true God? Do you attend church? Do you know your Orthodox faith? Do you practice your Orthodox faith? And then? Yes, I know we are living in Canada. It's a beautiful country, one of the most beautiful countries in the world. But should we forget that we are Greeks? Should we forget the Christian Greek ideas? Should we forget our ancestors, the ancient Greeks that illuminated all the world? And that's why I ask to celebrate the double celebration today and tomorrow and all this week. We should be always true Christians, practicing our Orthodox faith, and at the same time, Greeks in our hearts and in our soul, always following what our forefathers did. How do you want to honor the heroes of the revolution of 1821 if you don't speak the Greek language, if you don't follow their ideals, if you don't respect your freedom and the freedom of the other person, if you don't have an Orthodox Christian family, and if you don't practice your faith? This is the way we should celebrate
the double celebration, the Annunciation of the Holy Mother and the Revolution of Greece. Please do that. Go to church, go to doxologies, go to parades. Feel free inside yourselves. Live the Orthodox faith and the Hellenic Christian ideals. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Christ our Lord, and you, Holy Mother, we thank you very much for everything that you have done for us. You know that we are trying our best, but please help us to always practice our Orthodox faith, to always be good Canadians and at the same time good Greeks. We thank you, and we ask that you help us so that we will continue on the road of salvation. Thank you, Holy Mother, and Jesus Christ, only Redeemer and Savior of the world. Κωνσταντινούπολη είχαμε πολύ καλές συνεδριάσεις με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη μας κύριο κύριο Βαρθολομαίο και την Αγία και Ιερά Σύνοδο. Σας φέρνω την αγάπη, τις ευχές και τις ευλογίες του Παναγιωτάτου. In Constantinople we had wonderful meetings with His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew and the Holy and Sacred Synod. I bring to you the love and the greetings and the blessings of His All Holiness. Την περασμένη Πέμπτη το βράδυ, ο Άρχον του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, Γεώργιος Ράιος, προσέφερε δείπνο νηστίσιμο με μόνο θαλασσινά για τους φοιτητές και τους καθηγητές της Θεολογικής μας Ακαδημίας στο ωραιότατο εστιατόριο του Φλόγα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και το ευχόμεθα όλα τα καλά του Θεού. Last Thursday, Archon George Ryos offered a dinner with only seafood to our students and the professors of our Theological Academy. We thank him very much and we wish him all the best in everything. Είχαμε τις ιερές ακολουθίες της καθαράς εβδομάδας και της Κυριακής της Ορθοδοξίας. We had the services of the first week of the Great Lent and of course the Divine Liturgy and the procession of the icons on Sunday of Orthodoxy. Επέστρεψα και είμαι εδώ στον Καναδά όπως καταλαβαίνετε. Την Παρασκευή το βράδυ είχα τους χαιρετισμούς στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Σεντ Χιούμπερτ, Κεμπέκ και σήμερα το πρωί τη Θεία Λειτουργία και τη Δοξολογία και την παρέλαση στο Μοντρεάλ στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Και σήμερα το βράδυ είμαι πάλι εκεί στον Εσπερινό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου καθώς επίσης και αύριο το πρωί στη Θεία Λειτουργία. I came back and Friday I was doing the greetings to the Holy Mother, the laudations to the Holy Mother in the Church of St. John the Baptist in St. Hubert, Quebec with Father Andreas de Cypris. This morning I had the Divine Liturgy and the Doxology at the Church of Evangelismos in Montreal and after that the Great Parade in Montreal. And tonight, the Vesper service for the Evangelismos της Θεοτόκου in the Church of Evangelismos της Θεοτόκου in Montreal, and tomorrow morning, the Divine Liturgy. Την Τρίτη το βράδυ,
ο εξοχότατος πρέσβης κύριος Αζημόπουλος θα τιμήσει ορισμένα πρόσωπα στην Οτάβα και θα πάω και εγώ εκεί για να κάνω την προσευχή και να είμαι μαζί τους. This coming Tuesday, His Excellency Ambassador Αζημόπουλος will honor two persons in Ottawa, and I will be there as well to offer the prayers and speak. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα είμαι για τους χαιρετισμούς στο Λόντον, Οντάριο, για τη Θεία Λειτουργία και την Πνευματική Σύναξη των Φιλοπτώχων στη Σάρνια και την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως για τη Θεία Λειτουργία στον Τίμιο Σταυρό του Windsor. This coming weekend, I shall be Friday in London for the laudations to the Holy Mother, Saturday morning for the Divine Liturgy and the Spiritual Retreat of the Philoptochos in Sarnia, and Sunday, the Divine Liturgy in Windsor, Ontario. Να είναι ο Θεός πάντα μαζί σας, να είστε ευλογημένοι. Ελπίζω ότι γιορτάσατε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την ημέρα της 25ης Μαρτίου του 1821 με την ψυχή σας και την καρδιά σας. Κρατήστε όλα αυτά στο νου σας και μείνετε Έλληνες και Ορθόδοξοι στην ψυχή και στην καρδιά. I'm sure that you celebrated the double celebration of the Annunciation of the Holy Mother and the Independence of Greece, and I ask that you keep in your heart and in your soul Orthodoxy and Hellenism.